πόπο ένας Φορτούνης, πόπο ένας Κωνσταντέλιας. Φιλαράκια μου, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων και αυτός ο τρελός ρυθμός δοκιμάζει τις βιολογικές μου δυνάμεις. Αλλά βλέπετε, είμαι εδώ για ακόμη μια Παρασκευή συνεπής. Είμαστε πολύ πιο τακτικά μαζί. Συνεπώς, όσοι δεν έχετε γίνει ακόμη μέλη αυτής της παρέας, κάντε το για να συναντιόμαστε συχνά. Κρατώντας την στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέω ότι το να έχουν περάσει τρεις αγωνιστικές στις φάσεις των ομίλων και ακόμη εμείς να συζητάμε για την πιθανότητα οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν, και μάλιστα αυτός που βρίσκεται στο Conference League να συνεχίσει τερματίζοντας πρώτος, ο ΠΑΟΚ, και αυτοί που βρίσκονται στο Europa League να καταφέρουν να συνεχίσουν σε αυτή την διοργάνωση, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να φανταζόμαστε το περασμένο καλοκαίρι. Άρα μέχρι εδώ, και το λέω αυτό και μετά από μια αγωνιστική που δύο ομάδες έχουν κάνει ήττα, καλά τα πράγματα. Βλέποντας τον Κώστα Φορτούνη να κάνει παπάδες απέναντι στη West Ham, αναρωτιόμουν αν έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα στην σεζόν τα τελευταία χρόνια. Αλλά για να μην το πηγαίνω τόσο αφηρημένα, λέω όταν κάνεις μια σύγκριση ανάμεσα σε αυτά που κάνει στη διάρκεια της φετινής σεζόν ο Φορτούνης σε Ελλάδα και Ευρώπη, συγκριτικά με αυτά που έκανε στη διάρκεια της περσινής σεζόν, βλέπεις, είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού στο παιχνίδι, αλλά αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα, στην σύγκριση των δεδομένων της απόδοσής του, όπου η άνοδός του, όπως βλέπετε, είναι θεαματική. Δηλαδή, είναι καλύτερος σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού και σε όλες τις διαφορετικές παραμέτρους της απόδοσής του. Εδώ μπορεί κανείς να πει πολλά σχετικά με το πώς έχει συμβεί αυτό. Προφανώς, κοιτάζεις πρώτα το αν τον ψήνει ή όχι ο προπονητής και λες, κρίνοντας από αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο, ότι ο Φορτούνης ψήνεται από τον Diego Martínez. Μετά κοιτάζεις αν ο προπονητής έχει αναγνωρίσει όλα τα προτερήματα και όλες τις αδυναμίες του παίκτη του και προσπαθεί, χτίζοντας πάνω του μια ομάδα, να καλύψει τις αδυναμίες του και να επενδύσει πάνω στα προτερήματά του. Αυτό είναι που κάνει μέχρι εδώ και δεν μπορώ να κάνω γενίκευση, μια γενική εκτίμηση και να πω ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα για πάντα με τον Φορτούνη στον Ολυμπιακό όσο είναι εκεί ο Diego Martínez, αλλά λέω με βάση αυτό που βλέπουμε μέχρι εδώ, αυτό είναι που καταλαβαίνουμε, ότι ένας προπονητής έχει καταλάβει τι είναι ο Φορτούνης, με την καλή έννοια και με τις αδυναμίες του και προσπαθεί να τον αξιοποιήσει, να τον εκμεταλλευτεί. Και εδώ θα πω ότι όταν κάνεις τη σύγκριση ανάμεσα σε αυτά που έκανε στο περσινό πρωτάθλημα και το φετινό, έως που είναι και λογικό, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει καλύτερα συγκριτικά με πέρσι, να είναι καλύτερος ο Φορτούνης. Ίδια είναι όμως τα ευρήματα σε μια σύγκριση ανάμεσα στον περσινό Φορτούνη και τον φετινό Φορτούνη των ευρωπαϊκών αγώνων. Και εκεί η διαφορά του είναι θεαματική, είναι όμοια με αυτή που είδαμε προηγουμένως. Συνεπώς λέω ότι όταν τον βλέπεις να τα κάνει αυτά απέναντι στους ποδοσφαιριστές της West Ham και να χορεύει 4-5 προτού καταφέρει να πετύχει αυτό το φανταστικό γκολ, τότε δεν έχεις απορία σχετικά με το αν αυτή η όλη εικόνα του είναι πλασματική ή πραγματική. Είναι απολύτως πραγματική. Και επειδή συζητάμε και για ένα παιδί που είναι 31 ετών, προφανώς και έχει την ικανότητα, την ενέργεια, γιατί δουλεύει και δουλεύει καλά ο Φορτούνης τα τελευταία χρόνια, να έχει και διάρκεια στην σεζόν και όχι να πει κανείς ότι έκανε ένα καλό ξεκίνημα και μπορεί μετά να κάνει μια μεγάλη κοιλιά. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει τέτοια ανησυχία για τον Ολυμπιακό σχετικά με την πιθανότητα ο Φορτούνης να κάνει κοιλιά. Προφανώς ξαφνικά δεν τον έχει αγγίξει κάποιος με μαγικό ραβδί και έχει γίνει ένας πιο σκληρός παίκτης στη φάση της άμυνας ή ένας πολύ πιο ενεργητικός. Όμως, όταν βλέπεις την συμπεριφορά του, καταλαβαίνεις ότι η νοοτροπία του έχει αλλάξει σε αυτό το κομμάτι. Ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μας δίνει με βάση τα όσα έχει κάνει στα φετινά πρώτα παιχνίδια της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι ενεργητικός, είναι συνεπής, είναι στη θέση του και δεν είναι μόνο ότι προσπαθεί να τοποθετείται σωστά. Είναι ενεργός, είναι ενεργητικός, είναι κάποιος που προσπαθεί να κάνει άμυνα. Και αυτό συμβαίνει επειδή αυτή είναι και η συλλογική κουλτούρα που έχει ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνεθ. Όλοι προσπαθούν να κάνουν άμυνα και όλοι είναι ενεργοί. Άρα το περιβάλλον τον πηγαίνει προς τα εκεί τον Φορτούνη.
Και εδώ θα πω το αυτονόητο, ότι όσα κάνει ο Φορτούνης φέτος στην διάρκεια της σεζόν με τον Ολυμπιακό δείχνουν στον Γκουστάβο Πογιέτ ότι υπήρχε δρόμος για να τον εκμεταλλευτεί στην εθνική ομάδα και ότι μάλλον βιάστηκε να την πάρει αυτή την απόφαση να τον αφήνει εκτός ομάδας. Και τώρα πηγαίνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μεγάλος προβληματισμός και στον ΠΑΟΚ και στην πλευρά του ποδοσφαιριστή σχετικά με το αν πρέπει να φύγει, αν είναι η ώρα του να φύγει, δεδομένου ότι η Salzburg έδινε πολλά λεφτά για να τον αγοράσει, ή αν θα του έκανε καλό και του ίδιου αλλά και του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει παραπάνω. Αν εδώ βάλουμε μια παύση, τότε η επιλογή που έκαναν και η ομάδα και ο παίκτης βγαίνει. Και το λέω αυτό γιατί ο Κωνσταντέλιας κάνει καλύτερα πράγματα συγκριτικά με πέρσι. Αυτό είναι εμφανές και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι ειδικά στη φάση της επίθεσης είναι κάποιος που όχι μόνο συνεισφέρει σε σχέση με τους όγκους, αλλά είναι και στις αποφασιστικές στιγμές εκεί, δηλαδή όταν καίει η μπάλα, όταν κρίνεται ένα αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν αποτυπώνεται εύκολα στην ανάλυση της απόδοσης αν δεν έχεις στο μυαλό σου και τις συνθήκες διεξαγωγής του κάθε αγώνα και το λεπτό και το τι διακυβεύεται σε εκείνο το λεπτό που κάποιος κάνει μια καθοριστική ενέργεια. Λέω λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας, θα πω πάλι, δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά είναι ένας πολύ πιο ώριμος παίκτης τούτη τη στιγμή συγκριτικά με αυτόν που αφήσαμε κατά την ολοκλήρωση των play-offs της περσινής σεζόν και του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που παίρνει πάνω του περισσότερες ευθύνες και διεκπεραιώνει. Δηλαδή κάνει τα κόλπα του και τα κάνει τα κόλπα του όταν η μπάλα καίει. Και αυτό είναι ένα πολύ καθαρό σημάδι της δυναμικής που έχει αυτό το παιδί για να παίξει μπάλα στο υψηλότερο επίπεδο. Άρα κάνει όλα αυτά τα κόλπα. Χαζεύει την Αμπερντίν. Ο ΠΑΟΚ τελικά νικά και ο Κωνσταντέλιας δείχνει τον εαυτό του στο ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι δεδομένο ότι σήμερα η εμπορική του αξία έχει ανέβει. Και εδώ θα πω ότι η βασική αλλαγή είναι όπως μας έχει πει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην νοοτροπία. Τι είχε πει, κάτι συνέβη στο μυαλό του Κωνσταντέλια. Αυτό είναι, αυτό ακριβώς, ότι εκείνος ο ίδιος από τον εαυτό του τώρα πια είναι ακόμη πιο απαιτητικός και σε αυτό το κομμάτι του πόσο καλά λειτουργεί στις αποφασιστικές στιγμές του παιχνιδιού. Γιατί και πριν το ταλέντο του το ξεδίπλωνε. Ήταν όμως παιχνίδια, ειδικά μεγάλα παιχνίδια, που δεν έπαιρνε τόσες ευθύνες όσες δείχνει τη διάθεση να παίρνει φέτος. Και όλη αυτή η διαδικασία και των προκριματικών φάσεων στο Conference League του Κωνσταντέλια του έκανε πολύ καλό. Τον ορίμασε περισσότερο ή του τόνωσε την αυτοπεποίθηση σε σχέση με την ικανότητά του να γίνεται καθοριστικός στις αποφασιστικές στιγμές του παιχνιδιού. Ίσως όχι τυχαία, και εδώ πρέπει να πω το ίδιο, ότι ο Γκουστάβο Πογιέτ θα έπρεπε να βλέπει πώς αξιοποιείται ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ και αυτό να του δείχνει το δρόμο σχετικά με το τι μπορεί να κάνει μαζί του. Το λέω γιατί, όπως και ο Φορτούνης, ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει. Τουλάχιστον δεν παίζει συχνά στην εθνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι προφανείς ωφελημένοι από αυτή την αγωνιστική στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να νιώθει ότι θα τα καταφέρει να τερματίσει και πρώτος, τώρα που έχει δει όλες τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει, και ο Ολυμπιακός που μόλις νίκησε μια ομάδα που είναι στην Premier League, που πέρσι είχε κατακτήσει το Conference, μπορεί να νιώθει ότι από εδώ και πέρα μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικός, γιατί καλά πράγματα είχε κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το αποτέλεσμα του έλειπε. Άρα είναι μια ομάδα που μπορεί να νιώθει αισιοδοξία σε σχέση με την συνέχιση της πορείας της στο Europa League. Και τώρα πάω στους ηττημένους. Και ξεκινώ από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είδα από κοντά στην Λεωφόρο. Ναι, έχασε και μπορεί να τα βάζει με τον εαυτό του και για όσα έκανε σε δύο στιγμές στη φάση της άμυνας ή να το πω πιο σωστά, για τα δύο πρώτα λάθη που έκανε και τα πλήρωσε ακριβά, δεν ήταν πολύ ενεργός στη φάση άμυνας, στη φάση της επίτευξης του πρώτου γκολ, δεν ήταν ενεργοποιημένος στη φάση της επίτευξης του δεύτερου γκολ. Και όταν παίζεις με μια ομάδα που κοστίζει 5-6 φορές τα δικά σου λεφτά παραπάνω σε χρηματιστριακή ή σε εμπορική αξία με όρους Transfermarkt, ξέρεις εξ ορισμού ότι δεν μπορείς, δεν έχεις την ευχέρεια να κάνεις λάθη, γιατί αυτά τα λάθη ένας αντίπαλος με ποιότητα μπορεί να τα τιμωρήσει. Βέβαια, εγώ λέω ότι για τον Παναθηναϊκό αυτές ήταν άτυχες στιγμές, με την έννοια ότι ήταν στην αρχή του παιχνιδιού και θα μπορούσε ο αντίπαλος να μην είναι τόσο ενεργοποιημένος για να τα τιμωρήσει αυτά τα λάθη. Έκανε και άλλα λάθη ο Παναθηναϊκός στην πορεία, τα οποία διόρθωσε ο Μπρινιόλι με τις αποκρούσεις του. Έκανε όμως αρκετά λάθη και η Ρεν, που για το ειδικό της επίπεδο πάλι κανείς θα πει ότι δεν συγχωρούνται εύκολα. Βέβαια και εκεί εξηγούνται, γιατί πρόκειται για μια νεανική ομάδα που έχει κάνει και αλλαγές αυτό το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, λέω ότι η συνολική απόδοσή του και ο τρόπος που χειρίστηκε και στο ψυχολογικό και το πνευματικό κομμάτι
ο Παναθηναϊκός μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, δεδομένου ότι απέναντι είχε μια ομάδα που έπαιζε μπάλα σε πολύ υψηλό ρυθμό. Και όταν αυτή η ομάδα έχει προηγηθεί 2-0 και είναι τόσο νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, για τον αντίπαλο που πρέπει να ανοιχτεί και να παίξει με μεγαλύτερο ρίσκο για να πετύχει γκολ, άρα να κάνει επιθέσεις με περισσότερους ποδοσφαιριστές και με τους ποδοσφαιριστές πιο ψηλά τοποθετημένους στο γήπεδο, όταν ο αντίπαλος έχει τέτοια γκάζια, είναι πολύ εύκολο το σκορ να μεγαλώσει. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γίνει απειλητικός, να γίνει επιθετικός, χωρίς να το πάθει αυτό. Ναι, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Έκανε δύο ευκαιρίες το τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού η Ρεν. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα, ότι απέναντι σε μια ομάδα με τέτοια ποιότητα δεν γίνεται, όταν εσύ είσαι τόσο ψηλά τοποθετημένη σαν ομάδα, να μην δεχθείς και φάσεις από τον αντίπαλο. Λέω λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι, σε συνέχεια των όσων είχε δει στα δύο προηγούμενα ο Παναθηναϊκός, τώρα που ξέρει και τους έχει παίξει και τους τρεις αντιπάλους του, εγώ λέω μόνο ότι πρόκειται για μια δύσκολη αποστολή, δεδομένου ότι έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ρεν και την Βιγιαρεάλ, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πιστεύει στην υπέρβαση. Γιατί προφανώς υπέρβαση είναι να θες να βάλεις από κάτω ομάδες σαν αυτές στην τελική κατάταξη αυτού του ομίλου. Ομάδες που κοστίζουν πολύ περισσότερο, που παίζουν σε καλύτερα πρωταθλήματα. Όμως ο Παναθηναϊκός και με τη Villarreal και με τη Ρεν, κι ας έχασε, κατάλαβε ότι μπορεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κρατήσει στο τέλος της ημέρας, τώρα που κρυώνει το μυαλό του μετά από το παιχνίδι της Λεωφόρου απέναντι στους Γάλλους. Και πάω στην ΑΕΚ και θα πω τα ίδια περίπου με άλλα λόγια. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ δοκίμασε τον εαυτό της απέναντι στη Μαρσέικ, στο Βελοντρόμ, και κατάλαβε ότι στην 11 εναντίον 11 κατάσταση μπορεί να παλεύει. Δεν κατάλαβε ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Κατάλαβε ότι είναι μια πιο όρημη ομάδα συγκριτικά με τους Γάλλους και είναι φυσιολογικό στη δεδομένη στιγμή, γιατί η Μαρσέιγ είναι ένα γκρουπ που μόλις έχει αλλάξει προπονητή, ενώ μόλις είχε αλλάξει προπονητή, δηλαδή μια ομάδα που έχει πάθει και μια ζαλάδα σε σχέση με τις αρχές του παιχνιδιού, γιατί κάποιος τις άλλαξε το καλοκαίρι και κάποιος άλλος ήρθε φθινόπωρο και τις ξαναλλάζει. Και όλο αυτό δεν είναι πολύ απλό για μια ομάδα να το κάνει δικό της, να το κάνει κτήμα της και να αρχίσει να συμπεριφέρεται καλά. Άρα λέω ότι η ΑΕΚ τούτη τη στιγμή στην ομαδική της λειτουργία είναι μια καλύτερη ομάδα. Και ενδεχομένως αυτό είναι και ένα μέρος της εξήγησης για το γεγονός ότι σε όποιο διάστημα του παιχνιδιού πιέστηκε, στο 11 εναντίον 11, τα κατάφερνε. Μια ομάδα λοιπόν που εκτός έδρας κατάφερε να κάνει δικό της παιχνίδι, έγινε επιθετική, έγινε απειλητική, κυκλοφόρησε την μπάλα στο αντίπαλο μισό, έκανε πολλά από τα δικά της πράγματα μέσα στο παιχνίδι, είναι μια ομάδα που μπορεί να πιστεύει ότι γίνεται στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ότι μπορεί, ότι υπάρχει ένας τρόπος για να καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μαρσέιγ. Και εδώ, για την ΑΕΚ, είναι ο ορισμός της υπέρβασης το να κοιτάζει την πιθανότητα να βάλει από κάτω δύο ομάδες που είναι της ποιότητας ή του μεγέθους που είναι αυτοί οι σύλλογοι. Όμως έχει αναμετρηθεί μαζί τους και έχει δει και απέναντι στην Brighton και απέναντι στον Άγιαξ και τώρα απέναντι στη Μαρσέιγ, ότι έχει τον τρόπο. Ναι, προφανώς πρέπει να σταθεί και τυχερή, να ευνοηθεί λίγο από τις συνθήκες μέσα στα παιχνίδια, γιατί ο αντίπαλος έχει πλεόνασμα σε ποιότητα. Όμως δεν νομίζω ότι η εικόνα που είχε στην 11 εναντίον 11 φάση του παιχνιδιού στη Μασσαλία μπορεί να την αποθαρρύνει. Το αντίθετο λέω. Και για το τέλος θα πω και δύο πράγματα για την ένατη αγωνιστική, ξεκινώντας από το ντέρμπι. Όταν κάνεις τη σύγκριση των στοιχείων απόδοσης, βλέπεις μια υπεροχή της ΑΕΚ. Στο κομμάτι της επίθεσης, κάνει περισσότερα σε όγκο, δηλαδή μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών, κάνει και πιο ποιοτικές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος της ημέρας μέχρι εδώ βάζει τα ίδια γκολ με τον ΠΑΟΚ. Άρα και ο ΠΑΟΚ έχει για τον εαυτό του την πίστη ότι μπορεί να γίνει επιθετικός και μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικός, αν το μέτρο είναι ο αριθμός των γκολ που πετυχαίνει. Στην κατάσταση που είναι και με την αυτοπεποίθηση που έχει, η οποία έχει τονωθεί πολύ μετά από την νίκη στη Σκωτία, ο ΠΑΟΚ προφανώς μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αποτέλεσμα. Και αυτός είναι και ο λόγος που όλοι εμείς περιμένουμε να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες μετά την διακοπή πήραν παιχνίδια και μάλιστα πήραν και από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για να μπουν ακόμη περισσότερο στον ρυθμό. Δεν είναι πολύ εύκολο να σκεφτείς, γιατί ακόμα εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι και πόσες απώλειες είχαν οι ομάδες ή πόσο φθαρμένοι είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί το παιχνίδι δεν είναι πολύ μακριά, δεν απέχουν τα μάτια το ένα από το άλλο. Και όλα αυτά είναι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο, καμιά φορά και καθοριστικό, στην εικόνα, στην απόδοση των ομάδων και τελικά και στο αποτέλεσμα. Άρα λέω ότι προτού αρχίσει, ναι, προφανώς η ΑΕΚ έχει το φυσικό πλεονέκτημα, διότι παίζει στην έδρα της, με τον κόσμο της,
αλλά περιμένω ότι ο ΠΑΟΚ τούτη τη φορά θα είναι καλύτερος συγκριτικά με τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από τους άλλους μεγάλους, την πιο δύσκολη αποστολή θεωρητικά την έχει ο Ολυμπιακός, που πηγαίνει να παίξει στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη. Και για εκείνον δεν είναι πολύ απλό να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του, ειδικά σε ορισμένες από τις θέσεις στον κεντρικό άξονα, αλλά νομίζω ότι όσο ο καιρός περνά, ο Diego Martínez όλο και καλύτερα γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές του, άρα και σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης περιμένω ότι θα έρθει βελτίωση για τον Ολυμπιακό. Παρά όλα αυτά, επειδή απέναντι έχει μια ομάδα η οποία ειδικά στην έδρα της τα καταφέρνει πολύ καλά και η οποία πεισμώνει κάθε φορά που χάνει βαθμούς σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, λέω ότι για τον Ολυμπιακό η αποστολή απέναντι στον φετινό Όφη δεν είναι καθόλου απλή. Φυσικά, απλά δεν είναι ούτε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Άρη, γιατί απέναντι έχουν ομάδες οι οποίες στη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Νιώθουν ότι πορεύονται καλά στην μεγάλη εικόνα. Μπορεί να μην νιώθουν ότι τα πηγαίνουν υπέροχα, αλλά έχουν και οι δύο πίστη και έχουν και οι δύο δείξει ότι βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται απειλητικοί απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Συνεπώς, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να νιώθει ότι έχει ήδη νικήσει τον Πανσεραϊκό, ούτε ο Άρης μπορεί να νιώθει ότι έχει νικήσει ήδη τον ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια για αυτά. Κάπου εδώ φτάνω στο τέλος. Σας θυμίζω ότι Δευτέρα ή Τρίτη τα λέμε και ζωντανά μαζί. Συνεπώς, όσοι δεν έχετε γίνει ακόμη μέλη αυτής της παρέας, κάντε το. Ελάτε να την μεγαλώσουμε για να περνάμε ακόμα καλύτερα. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.